προσπάθεια και κάτι σαν δεξιό χουξάτα από τον Ryan Stack. Σήμερα και αυτός δεν είναι στις καλύτερες του στιγμές. 2,5 κατελήξη. Βουλαμέροβης. Νίλσεν. Βασιλιάδης. Σκρίν πολύ ώρα από τον Νίλσεν. Βασιλιάδης μέσα. Θα ξαναδούμε. Μετράει το καλάθι και φάουλ. Μια... Κοιτάξτε εδώ. Το φάουλ στον Νίλσεν. Από τον Ραΐτσεβιτς, το τρίπο του Βασιλιάδη, 46-29. Η διαφορά εκτινάσεται και πάλι στους 17 πόντους. Και υπάρχει ο Μάγνος, 5 ο Μέη και 8 ο Μασμίνο. Σειρά του Πάουκ να πει. Πάνω πριν την θέση του Μεσαράκου. Ενώ ο Πάουκ έχει 3 παίκτες. Στις 10 λεπτά είχαμε την επαναφορά. Τώρα έχουμε εδώ ο Βασιλιάδης τώρα από μακριά και ευστοχή. Πολύ μπάσκετ από την Α1 κατηγορία. 54-34 είναι το τρίτο φάουλ. Ήταν 3 χρόνια και στο Ισραήλ με 2 ομάδες. Και έχει στεριό και συγχειριζώσει και δικαίως στον Άρη. Βασιλιάδης μέσα. 59-34 και νομίζω Γιώργο Παλογιάννη ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τον Άρη. Βασιλιάδης φτάνει τους 12 με 4-5. Τρίποντα και πάμε γρήγορα σε time out. Βασιλιάδης από τη γωνία. Ευστοχή 85-73 και ουσιαστικά ίσως να βάζει υποθήκη για την νίκη. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Λόπουλος. Βασιλιάδης για 3 σουτάρι μέσα. 7-5 ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο τετράλεπτο του αγώνα παίρνει μια διαφορά 2 πόντων. Πιστράει ο Βασιλόπουλος. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης. Παίρνει τα βήματα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 11-7. 4,5 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena στην Θεσσαλονίκη. Και το Μίτς, Ιερίνοφ, Γιούρκοβιτς. Παρεμβαίνει ο Βασιλιάδης, θα καρφώσει. 31-26 ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Με 13 και κάτι πόντους αναγώνα, δείτε εδώ. Ενώ πήρε και η αψημαχία Βασιλόπουλου Γιούρκοβιτς. Βασιλιάδης βγαίνει από τα σκριν, μπροστά από το Ποστέρς Φράρι μέσα. Ο Βασιλιάδης είναι σε μεγάλη βραδιά. Και φτάνει τους 16 πόντους. Είναι ζεστό στο μαντί. Καταπληκτική τάπα από τον Jones, ο οποίος όμως μπερδεύτηκε μετά με τον Σπανούλη. Ο Βασιλιάδης είχε τον νου του. 3-47. Γραφτό το ταμπλό και στις σημειώσεις μου και στο στατιστικό της υπηρεσίας του Κώστα Γαλάνη βλέπω 45. Έκλεψε την μπάλα ο Βασιλόπουλος, ο οποίος ξεκίνεται μπροστά. Καταπληκτική πάσα στον Βασιλιάδη. Νομίζω ότι ο Βασιλόπουλος, χωρίς να φαίνεται τόσο στην στατιστική, είναι ο κρυφός ήρωας του ΠΑΟΚ. Αγγίζει πλέον μια νίκη η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη απέναντι στην δεύτερη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος βάσει της συγκομιδής των βαθμών ως τώρα. Όχι των βαθμών, βάσει του ρεκόρ τους νίκες ήττες. 2-2. Μπάγκο Σπανούλης πήγε να το εκβιάσει. Δεν κατάφερε τίποτα και το παιχνίδι θα τελειώσει με τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή και τον Βασιλιάδη σκόρερ για Κερασάκη στην τούρτα, 63-69. 1,5 δευτερόλεπτο το σούτ του Σέκολης δεν έχει την παραμικρή σημασία. Τρελό πανηγύρι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και δίκαιο